Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Και περαιτέρω χαλάρωση στο Capital Controls έρχεται από την 1η Φεβρουαρίου, καθώς αναμένουμε μια μικρή αύξηση στα όρια αποστολής εμβασμάτων στο εξωτερικό. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πραγματικά, 2,5 χρόνια μετά την επιβολή του, τα Capital Controls ζουν και βασιλεύουν, όμως σιγά-σιγά χαλαρώνουν. Μήνα με το μήνα βλέπουμε κάποιες κινήσεις που διευκολύνουν την κατάσταση, προσδοκώντας ότι κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να έχουμε την οριστική άρση τους, αν και αυτό δεν φαίνεται στο άμεσο μέλλον. Ας πάμε όμως στο προκείμενο. Έχουμε μια μια εξέλιξη αυτή την χρονική συγκυρία. Από την 1η Φεβρουαρίου, όπως σωστά είπες, έχουμε την αύξηση των ορίων εμβασμάτων στο εξωτερικό. Η αύξηση αυτή αφορά τις τράπεζες, αλλά κατ' επέκταση αφορά και τους ιδιώτες. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι για κάθε μήνα οι τράπεζες έχουν ένα συγκεκριμένο συνολικό ποσό που μπορούν να στείλουν στο εξωτερικό, κάποια εκατομμύρια ευρώ. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι αρκετά συχνά στο τέλος του μήνα, το ποσό αυτό εξαντλείται, δηλαδή από τις 25 του μηνός και μετά, βλέπετε το ποσό αυτό να εξαντλείται. Οπότε, άμα και αν κάποιος δεν έχει εξαντλήσει το δικό του μηνιαίο όριο που είναι 1000 ευρώ, δεν μπορεί να στείλει χρήματα ακριβώς γιατί δεν μπορεί να στείλει τράπεζα με την οποία συνεργάζεται. Έτσι έχουμε αυτή την αύξηση, είναι περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον το μήνα, αυτό είναι περίπου 10% παραπάνω και η εκτίμηση είναι ότι με αυτή την αύξηση θα μπορέσουν να καλυφθούν συνολικές ανάγκες που υπάρχουν από την πλευρά των ιδιωτών για αποστολές χρημάτων στο εξωτερικό. Τώρα περιμένουμε βέβαια και περαιτέρω χαλάρωση, το πιο βασικό κομμάτι έχει να κάνει με το ύψος το μηνιαίο ύψος ανάληψης, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι στα 1800 ευρώ. Εκτίμηση είναι ότι σιγά σιγά και καθώς υπάρχει ηρεμία οικονομική, οι τράπεζες έχουν μια καλύτερη πρόσβαση για τραπεζική κλπ. Και προφανώς θα πάμε πριν και προς τη λήξη του προγράμματος. Αυτό εκτιμούν οι άνθρωποι της αγοράς ότι θα ξεπεράσει τα 2000 ή ακόμα και τα 2500 ευρώ. Με την λογική ότι αν δεν υπάρχει και λόγος κάποιος να χρειάζεται 2.500 ευρώ, παραπάνω μάλλον από 2.500 ευρώ το μήνα σε μετρητά. Δεδομένου ότι και οι περισσότερες συναλλαγές γίνονται ή πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το άνοιγμα επιπλέον λογαριασμών και εδώ είχαμε μια χαλάρωση τους προηγούμενους μήνες για το πώς μπορεί να ανοίξει κανείς περισσότερους λογαριασμούς. Αυτό έχει νόημα διότι και το όριο ανάληψης είναι ανατράπεζα, άρα αν μπορείς να ανοίξεις λογαριασμό σε μια άλλη τράπεζα στην οποία δεν είχες, μπορείς να αυξήσεις εμέσως το όριο ανάληψης. Και το τρίτο βασικό κομμάτι έχει να κάνει με τα χρήματα που μπορούν να στείλουν ιδιώτες στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή είναι 1000 ευρώ το μήνα και προφανώς αν υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι αυτό το ποσό μπορεί να αυξηθεί αν μιλάμε για παράδειγμα για ιατρικά έξοδα, για έξοδα σπουδών, υπάρχει η ευελιξία, όμως και αυτό είναι μια επιθυμία να μπορέσει να αυξηθεί το ποσό αυτό από τα 1000 ευρώ σε παραπάνω. Έχει να κάνει με πολύ κόσμο ο οποίος κάνει συναλλαγές με το εξωτερικό, κάνει αγορές, δεν είναι μια σταθερή βάση, δεν είναι επιχειρηματίας, αλλά ιδιώτες που μπορεί να θέλουν κάποιο μήνα να δώσουν παραπάνω από 1000 ευρώ στο εξωτερικό, για παράδειγμα για να αγοράσουν κάτι από ένα e-shop του εξωτερικού, ναι. Αυτό θα διευκολύνει πάρα πολύ τον κόσμο. Όλα αυτά τα περιμένουμε μέσα στους επόμενους μήνες και σίγουρα καθώς βαίνουμε προς τη λήξη του προγράμματος, θεωρούμε ότι θα υπάρχει με περαιτέρω χαλάρωση.